Να σου πω γιατί. Καταρχήν, οργανώνω ένα σεμινάριο με την Ιβάνα Τσάμπακ, την καθηγήτρια υποκριτικής μου. Πού το βλέπω. Στο Μιχάλης Κακογιάννης, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, 1 με 5. Οπότε ήταν και μια ευκαιρία να έρθω να κάνω Χριστούγεννα επιτέλους, να πάω σε ένα ωραίο χωριό, να φάω φασολάδα με τη γυναίκα μου. Να την πας και τη γυναίκα εκεί που έχει έρθει για το σεμινάριο. Όχι, όχι. Γιατί άλλο να δουλειά... μην γνωρίσει και την Ελλάδα. Να την ξέρει την Ελλάδα καταρχήν. Όχι, δεν έχει έρθει ποτέ ξανά. Ποτέ. Έχει ξαναασχοληθεί, δουλέψει με άλλον Έλληνα ηθοποιό. Είναι ο πρώτος μας της Έλληνας εσύ. Νομίζω πως είμαι ο πρώτος της. Δεν έχει ξαναδουλέψει, όχι. Με ξένους όμως πολύ γνωστά ονόματα έχουν περάσει από τα χέρια της. Πολύ μεγάλους και με πολλά, με Όσκαρ, με Όσκαρ πια στο ενεργητικό τους. Όπως παίρνουν μερικά. Όπως η Χάλι Μπέρι, η Σαρλίς Θερόν, ο Τζιμ Κάρεϊ. Πολύ, πολύ μεγάλος τοπίος. Πώς ακολουθεί κανείς αυτό το επάγγελμα, την έχεις ρωτήσει ποτέ? Ίδια... Γιατί ξέρεις, πρέπει να μπορείς να το μεταδώσεις και στον άλλον. Δεν είναι το ίδιο μαθαίνω για τον εαυτό μου, ναι, και μπορώ να το περάσω σε άλλους αυτό. Ξέρεις τι έγινε. Το συζητούσαμε σήμερα το πρωί και τη ρώτησα τι έγινε, πώς έγινε και ξαφνικά αποφάσισες να διδάξεις. Είναι η κυρία που μιλάει με τον Κουτσογιαννόπουλο. Για δες την λίγο, αυτή είναι. Αυτή είναι. Έχουν πιάσει ήδη ψηλή κουβέντα. Θα τα πούμε και εμείς σε λίγο μαζί της στον καναπέ. Ψηλόβροχο. Ναι. Θα μας κάνουν σε λίγο. Και μου είπε συγκεκριμένα ότι κάποια στιγμή αποφάσισε ότι είναι καλύτερη σαν καθηγήτρια αποκριτικής και ότι της αρέσει να προσφέρει τις γνώσεις της παρά να παίζει. Οπότε... Και είναι και αρκετά νέα από ό,τι βλέπω. Είναι πολύ νέα. Μάλιστα. Πρώτη φορά λοιπόν στην Ελλάδα. Ήρθε με καλή διάθεση. Με πάρα πολύ καλή διάθεση. Καταρχήν λατρεύει την Ελλάδα. Δηλαδή ένας από τους λόγους που έγινε ηθοποιός ήταν η ελληνική τραγωδία. Σοβαρά. Έχει μεγάλο θαυμασμό για τους Έλληνες και την κουλτούρα μας, την ιστορία μας, την επίδαυρο. Το βιβλίο αναφέρεται πάρα πολλές φορές. Το βιβλίο της «Η δύναμη του ηθοποιού», «The Power of the Actor», αναφέρεται πάρα πολλές φορές στον ελληνικό πολιτισμό και, στη φιλοσοφία την αρχαία ελληνική. Και ήρθε λοιπόν εδώ μαζί σου για να κάνει τι ακριβώς, πες μου και πότε. Για να δώσει ένα σεμινάριο για ηθοποιούς και όχι μόνο. Ένα σεμινάριο. Ένα σεμινάριο. Μία μέρα. Μία μέρα για τέσσερις ώρες. Που θα πρέπει να έχουν ήδη κλείσει, ας πούμε, αυτοί που θα πάνε να το παρακολουθήσουν. Και όσοι, επειδή το θέατρο έχει μόνο 330 θέσεις, και όσοι προλάβουν τελευταία στιγμή, ας έρθουν, γιατί μπορεί να υπάρξουν κάποια εισιτήρια. Πότε θα γίνει αυτό? Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου. Τώρα, μεθαύριο. 1 με 5.